Καλώς τους. Σας έχω πει ότι μ' αρέσει να κλέβω ιδέες και λόγια, αλλά με την καλή έννοια να τα κλέβω, να τα δανείζομαι για λίγο για να... κυρίως για να τα αποδίδω σε αυτούς που τα έχουν πει. Μάνο Βινιχάκη, καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ πέρα μαζί σου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είμαι στο Ηράκλειο, στον τόπο καταγωγής μου και... ανυπομονώ να κάνουμε τη συζήτησή μας. Τι ωραία! Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα ξεκινήσω με κάτι που λες εσύ. Mm-hmm. Όταν απευθύνεσαι στα κορίτσια και στα αγόρια που παρακολουθούν τα βίντεο που φτιάχνεις και ανεβάζεις στο ίντερνετ και έχεις μια πολύ ωραία επικοινωνία και στήσεις μια πολύ ωραία κοινότητα γύρω από σένα και τη δουλειά σου και τους ανθρώπους που σε ακολουθούν, mm-hmm. λες. Να μην ξεχνάτε ότι η πραγματική, η αληθινή ομορφιά είναι αυτή που έχουμε μέσα μας και κανένα μακιγιάζ, κανένα προϊόν ομορφιάς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μαζί της. Είναι αλήθεια. Και τα λες εσύ αυτά που είσαι ένας άνθρωπος που υπηρετεί την ομορφιά από την πλευρά του έχω ένα προϊόν και αναδεικνύω τα χαρακτηριστικά mm-hmm. σου, που η καριέρα σου εστιάζει γύρω από όλο αυτό το πράγμα. Είναι τελικά αλήθεια ότι η δουλειά μου, το αντικείμενο της δουλειάς μου ασχολείται, έχει να κάνει με το φαίνεστε, με το εξωτερικό, με την εξωτερική εμφάνιση. Αλλά για μένα είναι πάντα η ομορφιά, η πραγματική, είναι αυτή που έχουμε μέσα μας, είναι αυτή που έχει μέσα του ο άνθρωπος. Και αυτή την ομορφιά, όσο και να προσπαθήσεις, αν δεν υπάρχει να τη δημιουργήσεις εξωτερικά, δεν καταφέρεις τίποτα. Η πραγματική ομορφιά βγαίνει από μέσα. Και οι πολύ όμορφες γυναίκες που έχω γνωρίσει στη καριέρα μου, είναι και πάρα πολύ όμορφες μέσα τους. Αυτό το διαπίστωσες νωρίς, το είχες πάντα μέσα σου σαν πληροφορία στη ζωή σου? Όχι, μέσα μου δεν το είχα πάντα σαν πληροφορία, αλλά με κάποιο τρόπο όταν γνώριζα μία γυναίκα, γιατί δουλεύω πάρα πολύ με γυναίκες, mm-hmm. μία γυναίκα η οποία, επειδή δούλευα στη μόδα και δουλεύω ακόμα στη μόδα, είναι πολύ όμορφες αυτές οι γυναίκες, δηλαδή λες δεν υπάρχει ψεγάδι, mm-hmm. είναι εκνευριστικά mm-hmm. όμορφες. Από φυσικού τους. Από φυσικού τους, ναι. Γνωρίζοντάς τες, βλέπεις ότι υπάρχει μια ομορφιά από μέσα. Δηλαδή, πολύ σπάνια γνώρισα, δεν θυμάμαι, ξέρω αν υπάρχει περίπτωση που γνώρισα μια πολύ όμορφη γυναίκα και δεν ήταν πραγματικά όμορφη και μέσα της. Έβγαζε μια ομορφιά που την έκανε και έλεμπε ακόμα πιο πολύ. Και όχι όταν πόζαρε και τις, ναι. και τις στιγμές που δεν πόζαρε. Δεν μου λες, βρες, Μάνο. Ναι. Αποφάσισες να φύγεις από το κέντρο εκεί που γίνονται όλα τα πράγματα, ειδικά στο κομμάτι της δουλειάς σου, ναι. από την Αθήνα, που ήταν η βάση σου για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Από όσο μπορώ να καταλάβω, ταξίδευες πάρα πολύ σε όλο τον πάρα κόσμο πολύ. Με τις συνεργασίες που είχες. Πάρα πολύ. Και είπες, εγώ θα κάνω τη βάση μου τη Γάβδο. Mm-hmm. Στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Λες, εδώ θα στήσω το σπιτικό μου. Δουλεύεις από εκεί. Δουλεύω από εκεί, ναι. Δουλεύω από εκεί. Έχω κρατήσει και δουλεύω ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα digital, με τα social. Mm-hmm. Έχω το κανάλι μου, γράφω για κάποια sites στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό είναι το κομμάτι γενικότερα, ξέρεις, που είναι με το, μπορεί να το κάνεις από το χώρο σου, από οπουδήποτε κι αν είσαι. Γιατί τώρα πλέον η επικοινωνία είναι πάρα πολύ μέσω του ίντερνετ, οπότε ένα κομμάτι της δουλειάς μου το εξασκώ έτσι. Και έχω κρατήσει κάποιους πάρα πολύ καλούς πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κάποιες καμπάνιες ή κάποια αυτά, τα οποία ταξιδεύω, κάνω ένα ταξίδι αστραπής και αντί να γυρίσω στην Αθήνα, επιστρέφω στη Γάβδο. Εκτός από το τελικό προορισμό, τι άλλο έχει αλλάξει τη ζωή σου από τη στιγμή που μετακόμισες? Κοίταξε να δεις, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου για πολλά χρόνια, 25 χρόνια, που πριν 25 χρόνια πρωτοπάτησα στη Γάβδο, είναι στη Γάβδο, δηλαδή. Mm-hmm. Ένα κομμάτι της ζωής μου υπήρχε ούτως ή άλλως. Απλά τώρα αυτό το κομμάτι έγινε μια κομματάρα, δηλαδή. Από εκεί πέρα που ήταν. Και χρονικά έχει απλωθεί. Ναι, 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 ναι. Έχει πάρει μεγαλύτερο χώρο χρόνο στη ζωή μου η Γάβδος. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι ήταν μια φυσική εξέλιξη της σχέσης μας. Ναι. Γιατί η σχέση μου μαζί της είναι πραγματικά μια σχέση πολύ μεγάλης αγάπης. Ένα όνειρο ζωής. Εξήγησέ μου το. Εγώ μπορώ ίσως να σε καταλάβω. Γιατί έχεις πάει. Το πώς νιώθεις. Ναι, και από την πρώτη φορά που πήγα, μετά συνέχισα να πηγαίνω κατ' επανάληψη 2 έως και 3 φορές το ίδιο καλοκαίρι. Mm-hmm. Το εξηγώ μέσα μου, μπορώ τέλος πάντων, μόνο με το συνέστημα και το πώς νιώθω εγώ, ανακαλώντας τις στιγμές που έχω περάσει στο νησί. Εσύ. Τι ανακαλείς, τι είναι αυτό που σου βγάζει προς τα έξω από το νησί? Εμένα μου έβγαλε μία απίστευτη γείωση. Mm. Γενικώς είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ρομαντικός, έτσι, πολύ έτσι, ευαίσθητος, πολύ... μ' αρέσει πάρα πολύ η φύση. Και η επαφή μου αυτή με το νησί, με τη Γάβδο, μου έβγαλε όλα αυτά τα συναισθήματα, όλη αυτή την αγάπη, όλο αυτό το συνέστημα βασικά, το να είσαι σε επαφή με τη φύση, το οποίο για μένα είναι ανεκτίμητο. Το δεν έχεις υπάρχει. Χάσει.
Δεν το είχα χάσει. Πάντα μέσα στη ζωή μου, δηλαδή μπορεί να ήμουν, ξέρω εγώ, στην Ίμπιζα για φωτογράφηση και να τελειώνω τη δουλειά μου και οι διακοπές μου έφευγα κατευθείαν για τη Γάβδο. Ναι. Πάντα οι διακοπές μου είχαν να κάνουν με ήρεμα νησιά. Και πριν τη Γάβδο πήγαινα σε άλλα νησάκια, στα Κουφονίσια, πιο παλιά κτλ. Αλλά ναι, αυτό που με τράβηξε και αυτό που με μάγεψε είναι η ενέργειά της. Δεν ξέρω πώς αυτό. Άρα δεν την είδες ασκητής του κόσμου. Βέβαια. Όχι. Κοίταξε, τα πρώτα χρόνια που πήγαινα πριν 25 χρόνια, ξύπναγα στην παραλία, γιατί έκανα ελεύθερο κάμπινγκ, ξύπναγα στην παραλία του Αγιάννη που πήγαινα και έλεγα, Παναγία μου, πού είμαι δηλαδή. Δεν μπορεί να το ζω εγώ αυτό. Ναι. Ειδικά το πρώτο πρωί που ξύπνησα, λέω, Χριστέ μου, πού είμαι. Δεν έλεγα ότι είμαι στην Ελλάδα για κανένα λόγο. Όλη αυτή η ησυχία, η ομορφιά της φύσης, η επαφή με αυτό το τόσο μοναδικό και ανέγκυχτο που υπάρχει εκεί, πραγματικά δηλαδή δεν μπορούσε να με μαγέψει, να μην με κατακτήσει. Και ήταν όνειρο, δηλαδή πέφτανε τα αστέρια το βράδυ και έλεγα, Χριστέ μου, μακάρι να βρεθεί ένα κομμάτι γης να το πάρω και να μείνω εδώ πέρα κάποια στιγμή στη ζωή μου. Το λέω, το τι ευχή έχω κάνει σε αστέρια που πέφτουν στον ουρανό, δεν μπορείς να φανταστείς. Έχεις κάνει ολόκληρο γαλαξία, θα μπορούσες να φτιάξεις. Παιδί μου, ναι. Δηλαδή, ήταν όνειρο ζωής αυτό που το να μείνω, ξέρω, στη Γάβδο κάποια στιγμή. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Από τη μία μου περιγράφεις το πραγματικό σου εαυτό, το πραγματικό. Yeah. Αυτό που είσαι τώρα, αυτό που βιώνεις, αυτό που νιώθεις καλά μαζί του. Και από την άλλη σκέφτομαι ότι μάλλον είχες να παλέψεις με θηρία στη ζωή σου. Πώς το έχω εγώ στο μυαλό μου, ο χώρος της μόδας που ήσουν και είσαι τόσα χρόνια, είναι φουλ ανταγωνιστικός, η ματαιοδοξία χτυπάει κόκκινο, όλο τρέχει με τρελούς ρυθμούς. Μου κάνει δηλαδή κάτι πάρα πολύ γρήγορο, απαιτητικό, που να θέλει πολύ πυγμή, να θέλει να είσαι μάχημος, σαν να μπαίνεις με τα γάντια του μπόξ μέσα. Είναι έτσι, απλά το έχω μεγαλωθεί. Θα σου πω, όχι, πιθανόν να είναι και έτσι. Εγώ το βίωσα έτσι, διότι είχα την τύχη να μπω πάρα πολύ μικρός σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, ξεκίνησα να δουλεύω στα 18 μου και μάλιστα εκτινάχτηκα. Δηλαδή, απογειώθηκα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ήμουν ένας άνθρωπος πολύ πρωτοποριακός. Να σκεφτείς δηλαδή τα πράγματα που έκανα στη μόδα. Μπορεί να τα κάναμε στην Ελλάδα για ένα περιοδικό και μετά να ήταν στην Ιταλική Vogue. Μετά. Δηλαδή, ναι, μετά. Ήμασταν δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων που ήμασταν στην κορυφή της πυραμίδας, τέλος πάντων, στη μόδα, που κάναμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν είχα να ανταγωνιστώ κάποιον, παρά μόνο τον εαυτό μου. Ήμουνα και ποτέ δεν είδα ανθρώπους δίπλα μου ανταγωνιστικά. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο από τη δουλειά μου να μπορέσει να εξελιχθεί και να ανεβεί σε αυτό το χώρο. Δεν έχω ανταγωνισμό. Δεν έχεις με άλλη κοσμοθεωρία εσείς. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου ο ανταγωνισμός. Ανταγωνιστικός ήμουνα με τη δουλειά μου, με τα πινέλα μου. Εσύ ο ίδιος. Ναι, δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ η δουλειά μου. Και επειδή είχα και κάποιες δυσκολίες προσωπικές. Εντάξει, κάποια δύσκολα χρόνια, ξέρω εγώ, παιδικά και τέτοια. Μέσα από τη δουλειά, την οποία αγαπάω πάρα πολύ, τη λατρεύω τη δουλειά μου, υπήρξε και μία θεραπεία. Δηλαδή, ήμουν λίγο εργασιομανής και έκανα και λίγο ένα είδος θεραπείας μέσα από την πολλή δουλειά, γιατί κυριολεκτικά μεγάλωσα μέσα στα στούντιο. Μέχρι τα 18, στα 18 ξεκινάει αυτή η πορεία. Ναι. Μέχρι τα 18, okay, μου λες ότι είχες κάποιες ζώρικες στιγμές στη ζωή σου, μάλλον φαντάζομαι μεγάλα διαστήματα, μπορώ να υποψιαστώ. Παιδικά, έτσι λιγάκι κάπως, ωραία. Ναι. Ήξερες πάντα ότι θα ξεκινήσει αυτή η πορεία, ότι εσύ θες να μπεις σε αυτό το χώρο? Δεν υπήρχε σαν επάγγελμα το μακιγιάζ τότε. Δηλαδή, όταν εγώ είπα ότι ανακοίνωσα, ξέρω εγώ, ότι θα είμαι μακιγέρ, μου λέγανε, Παναγία μου, παιδί μου, θα πεινάσεις, κάνε κάτι άλλο, θα αυτό. Ναι. Όχι, εμένα αυτό μου άρεσε, αυτό. Πού το έχεις δει να γίνεται και είπες ότι αυτό εγώ θέλω να το κάνω? Θα σου πω, μεγάλωσα έτσι πολύ έντονα, έτσι, δεκαετία του 80, υπήρχε πάρα πολύ, το μακιγιάζ ήταν. Έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στην παρουσία μιας γυναίκας. Ήταν και η μουσική που ήταν, ξέρεις, έτσι πάρα πολύ έντονα, τα μακιγιάζ. Και αυτά, δηλαδή, υπήρχε πληροφορία του μακιγιάζ. Και έτυχε σε πολύ νεαρή ηλικία να γνωρίσω γυναίκες οι οποίες βαφόντουσαν πάρα πολύ. Και κάποιες ήταν και stage, κάνανε stage make-up. Μακιγιάζ, δηλαδή, πίστα, να το πούμε έτσι. Performance, για παράσταση. Οπότε γνώρισα την τέχνη του μακιγιάζ και με μάγεψε σε μια πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, είδα πώς μπορεί μια γυναίκα να μεταμορφωθεί, να αλλάξει με την τέχνη του μακιγιάζ, να γίνει κάτι άλλο. Αυτό με μάγεψε. Χωρίς να ξέρω όμως ότι υπάρχει, ότι θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά και να πληρωθώ. Αυτό, να το μάθεις και να το κάνεις πράγμα, ναι. Να πληρώνεσαι. Πήγα και έκανα μια σχολή για μαλλιά κομμωτικής και έκανα και ήταν πιο συμβατικό εκείνη την εποχή. Ακριβώς, ναι. Μια δουλειά να βγάλεις λεφτά. Ναι. Και έκανα και το μακιγιάζ, απλά έκανα τη σχολή. Και χωρίς όμως σου λέω να ξέρω ότι υπάρχει
ότι θα μπορούσα να δουλέψω, να πληρωθώ, να... Είχες δυσκολίες. Καμία. Αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι σαν να έχεις μια ευλογία, αισθάνεσαι ότι εσύ απλά είσαι σε ένα άλλο μήκος κύματος και δεν ασχολείσαι με τις δυσκολίες των άλλων και απλά προχωράς αυτό που θες. Πιθανόν είναι και έτσι, δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Αν με ρωτήσεις πώς ξεκίνησα, αν ήταν θέμα τύχης κτλ., είχα γνωρίσει μια κοπέλα στις διακοπές μου, ένα μοντέλο, πάρα πολύ καλό, μια Αμερικάνα, και είχε να πάει σε ένα casting για ένα διαφημιστικό. Και πήγαμε μαζί, γιατί μετά θα πηγαίναμε για καφέ. Mm-hmm. Και έτσι λέει η κοπέλα που έκανε το casting, το γύρισμα, έτσι λέει: δεν είσαι παμένη, βάψου για να γράψεις καλύτερα στο φακό. Και γυρίζει και μου λέει: μάνα, δεν με βάφεις, θα μου κάνεις πιο ωραία. Και έτσι λέω: ναι, και ξεκινάω να τη βάφω και μου λέει η casting director, μου λέει: βάφεις πάρα πολύ ωραία, είσαι make-up artist. Λέω: ναι, θες να δουλέψεις για μας. Και λέω: φυσικά. Okay, και ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία διαφημιστικών στην Ελλάδα. Και ξεκίνησες κάπως έτσι. Και ξεκίνησα έτσι. Και μετά μπήκα στη μόδα. Δυσκολίες δεν αντιμετώπισα, να σου πω την αλήθεια, γιατί σου λέω κατευθείαν... Βρήκε το δρόμο του. Ναι, ο κόσμος με αγκάλιασε. Τους άρεσε πάρα πολύ η δουλειά μου και δούλεψα με τους καλύτερους. Συγγνώμη, δεν είχες προτάσεις να μπεις εσύ μπροστά από το φακό? Γιατί είσαι και ήσουνα και ένας κούκλος. Έλα, σε ευχαριστώ μικρός, πάρα πολύ. Μικρός, δηλαδή, βλέπω τις φωτογραφίες σου και... Okay, ρε παιδί μου, ο Μάνος έπρεπε να είναι και μοντέλο μαζί μου. Όχι, όχι. Ήδες πέρασε σαν ποτέ το μυαλό, δεν σε ενδιαφέρε. Μοντέλο όχι. Όταν ήμουν πιτσιρικάς έκανα διάφορα έτσι αυτά, αλλά... Σε είχανε δει δηλαδή και ναι, προφανώς... όχι μοντέλο. Όχι, μπροστά στο φακό όχι. Ήμουν πάντα από πίσω από το φακό και πάντα έφτιαχνα τις γυναίκες. Έχω δουλέψει με απειρές γυναίκες. Δεν ξέρω πόσα πρόσωπα έχω μακιγιάρει. Κάποια στιγμή είχα πει σε μια συνέντευξη που μου είχαν κάνει για το eyeliner, γιατί... Στις γραμμές έχεις τραβήξει. Ναι, λέω αν τις βάλω όλες τις γραμμές στη σειρά, θα γίνει χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα. Θα κάνω το γύρω της γης, δυο φορές. Χιλιόμετρα τα eyeliner. Χιλιόμετρα. Φαντάζομαι πάντα σε ρωτάνε αν έχεις ένα αγαπημένο πρόσωπο που θέλεις να δουλεύεις μαζί του. Γυναίκες σου λέω που με έχουν κερδίσει, γιατί έχω δουλέψει με πολύ μεγάλα ονόματα, Kate Moss, με όλες αυτές τις... Και ξένες και Ελληνίδες. Και ξένες και Ελληνίδες, ναι. Με τις γυναίκες που έχω έτσι δεθεί πιο πολύ και τις έχω αγαπήσει πιο πολύ, είναι τις γυναίκες που τις γνώρισα και είδα και την εσωτερική τους ομορφιά. Τώρα από Ελληνίδες να σου πω, η Έστερη Μαστρογιάννη, η Κατιά Ζιγούλη, η Τζένι Μπαλατσινού, όλα αυτά τα κορίτσια είναι και όμορφες γυναίκες. Και πολύ ωραίοι άνθρωποι. Πολύ ωραίοι σου άνθρωποι. Σου λείπει αυτό το κομμάτι της ζωής σου? Δεν μου λείπει. Είμαι ένας πάρα πολύ χορτάτος άνθρωπος από τη δουλειά μου. Δηλαδή, πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων που στη ζωή μου μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό που μου έδωσε χαρά, αυτό που μου έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσω και να δω και τη χαρά στα πρόσωπα των γυναικών που δούλευα μαζί τους, που με εμπιστεύτηκαν και τους άλλαξα το look εντελώς. Είμαι πολύ ευγνώμων, πολύ χαρτάτος. Εξήγησε μου λίγο κάτι. Κάνεις διαλογισμό, κάνεις γιόγκα, προσεύχεσαι, τι κάνεις, πώς, γιατί? Τι γίνεται, εδώ έχω ένα μικρό σοφό απέναντί μου. Αυτό που εισπράττω από σένα είναι το ότι μπήκα σε αυτό, βρήκα το μονοπάτι μου, το ακολούθησα και το ευχαριστήθηκα και είμαι καλά και είμαι ευγνώμων. Σπάνια το ακούω αυτό. Είμαι ευγνώμων. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι ευγνώμων από τη ζωή μου, διότι παρόλο τις πολλές δυσκολίες, ξέρεις, πολλές φορές σου έρχεται μια δυσκολία στη ζωή σου και αν αυτή τη δυσκολία κάτσεις λιγάκι και σου φύγει ο θυμός και κάτσεις και τη δεις λιγάκι, έχεις να πάρεις ένα μάθημα. Κάθε δυσκολία που έχουμε στη ζωή μας είναι ένα μάθημα. Το οποίο αυτό μάθημα θα μας δώσει ένα όπλο στη φαρέτρα μας να προχωρήσουμε και την επόμενη δυσκολία που θα έρθει στη ζωή μας να ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Και η δυσκολία θα γίνει, σου λέω, ένα αστέρι το οποίο θα σου φωτίσει τον δρόμο σου. Απλά όταν τη βιώνεις τη δυσκολία είναι λίγο δύσκολο να δεις αυτό που θα κερδίσεις. Και εκεί πέρα θέλει λίγο δύναμη ψυχής, να μην το βάλεις κάτω, να μην χάσεις τον δρόμο σου, να μην σε κερδίσει ο θυμός και δεν μπορείς να βγεις από το θυμό και να μπορείς να δεις το καλύτερο που θα έρθει. Τις μέρες και τις νύχτες σου στο νησί, τώρα που είναι καλοκαίρι, είναι φαντάζομαι, είμαι σίγουρη ότι είναι τέλεια, καταπληκτικά. Ανυπομονώ για την ημέρα που θα έρθω και θα φωνάζω απ' έξω. Μάνο, ήρθα! Τέλεια. Η ώρα δική μου για την επόμενη μισή ώρα, με την επόμενη μισή ημέρα. Το χειμώνα. Ναι. Πώς ήταν για σένα? Ο χειμώνας ήταν μαγικός. Δεν είχα ξαναζήσει το χειμώνα στη Γάβδο. Καταρχήν είδα
το μέρος, το νησί να αλλάζει mm-hmm. μέρα με τη μέρα. Να βγαίνουν κάτι υπέροχα λουλούδια στο χωράφι μέσα, να πρασινίζει ο τόπος. Είχα πάρει τη φωτογραφική μηχανή, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία, και φωτογράφησα τα λουλούδια και τα έστελνα σε κάτι ομάδες να μου τα ταυτοποιήσουν. Mm-hmm. Και το τι λουλούδι σου λέω ανακάλυψα. Τι μαγεία, τι βότανα υπέροχα. Συγκλονιστικά. Μετά ήθελα να σου πω, επειδή ήταν και COVID free το νησί, δεν φοβόμασταν έτσι να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο ένας τον άλλον. Το ζήσατε λίγο πιο ανθρώπινα. Λίγο πιο ανθρώπινα, ναι. Δηλαδή δεν είχαμε αυτό. Μοναξιά. Οι φίλοι σου, οι εκτός Γάβδου, αυτοί που υπό άλλες συνθήκες θα ταξιδεύουν στο νησί, να έρθουν να σε δουν, να μείνουν κάποιο διάστημα. Θα σου πω. Οι φίλοι μου ούτως ή άλλως μου είχαν λείψει και στην προηγούμενη καραντίνα, στον προηγούμενο χειμώνα που ήμουν στην Αθήνα, γιατί έκανα πολύ αυστηρή καραντίνα. Δεν έκανα δηλαδή βλακίες, ήμουνα στο σπίτι μου και έκανα βιντεάκια για το TikTok για να περνάει η ώρα μου. Λοιπόν, και αυτό που μου λείψει πολύ είναι η οικογένειά μου, δηλαδή η αδερφή μου, η νηψιά μου, ο πολύ στενός μου κύκλος, γιατί με τους άλλους τους ανθρώπους έχω επικοινωνία, δηλαδή θα μιλήσουμε, πλέον είναι και τα Skype, είναι και όλα αυτά τα μέσα. Τα υποκατάστατα. Και επίσης, το άλλο που έχω δημιουργήσει στη Γάβδο μετά από τόσα χρόνια είναι μια κοινότητα. Δηλαδή, έχω φίλους πλέον εκεί. Έχεις τον κύκλο σου. Έχω τον κύκλο σου. Έχω ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να συζητήσω, μπορώ να εμβαθύνω σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, όχι μόνο επιφανειακά για όσο τι κάνεις κτλ. Να κάνω μια σοβαρή συζήτηση. Υπάρχει μια κοινότητα στη Γάβδο. Και επίσης, στη Γάβδο οι άνθρωποι είναι πιο δεμένοι μεταξύ τους, θα έλεγα. Επειδή είναι μια πιο μικρή κοινωνία. Το πρόβλημα του ενός είναι με κάποιο τρόπο πρόβλημα και του άλλου. Οπότε υπάρχει μία σύμπνοια, μία συνέστηση, μία πολύ ωραία έτσι. Σε ζόρισε κάτι στο νησί ή σε απογοήτευσε κάτι στο νησί. Ναι, εντάξει. Όπως είπα, πάντα υπάρχουν και τα δύσκολα. Έχω ένα θέμα με το νερό. Δεν μου δίνουν νερό ακόμα στο νησί. Και αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί με αντιμετωπίζουν λιγάκι διαφορετικά τα θεσμικά όργανα που διοικούν το Δήμο. Διαφορετικά, δηλαδή δεν είσαι ντόπιος. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία διαφορά στο δικό μου το χωράφι, στη δική μου την περιουσία, με την περιουσία του δίπλα, ο οποίος έχει αιτηθεί νερό και το έχει δοθεί. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα, ειλικρινά σου λέω, με έχει πληγώσει πάρα πολύ, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Θα έφευγες γι' αυτό το λόγο από το νησί? Δεν θα μπορώ να μείνω παραπάνω. Τώρα εξυπηρετούμε από το φιλότιμο του γείτονά μου που μου δίνει νερό. Πώς να χτίσεις εκεί πέρα τη ζωή σου? Δηλαδή, πραγματικά είναι αναγκάθι αυτό. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να δω και γιατί και όποιο πρόβλημα υπάρχει να το ξεπεράσουμε. Και θεωρώ ότι σε ένα νησί με 70 κατοίκους, να πάει ένας άνθρωπος ακόμα παραπάνω και να του λες, ξέρεις κάτι, δεν δίνουμε πλέον νερό. Δηλαδή, φαντάσου, έκανα την αίτησή μου εγώ 5 του μήνα και 6 του μήνα έγινε μια αναγγελία στα social ότι δεν δίνουμε πια νερό σε χωράφια, γιατί δεν είναι αρκετό, γιατί οτιδήποτε. Αυτό ήταν, λες και είχες πάρει το όνειρό μου, αυτό που σου έλεγα πριν, και το πέταξες κάτω και το τσαλαπάτησες. Πραγματικά σου λέω, ήταν too much. Απογοήτευση. Πες μου λίγο, να σε πάω πίσω στη συζήτηση που μου έλεγες πριν, ότι όταν έρχονται στιγμές που απογοητευόμαστε ή έρχεται μια δυσκολία στη ζωή μας, ίσως πρέπει να πάρουμε κάποιο μάθημα από αυτό. Σωστά. Εσύ τώρα με αυτό που ζεις, που έχεις μια αντικειμενική δυσκολία, που έχει να κάνει και με την αλληλεπίδρασή σου με άλλους ανθρώπους και έχει να κάνει και με το αύριο το δικό σου, που δεν εξαρτάται μόνο από τις δικές σου επιλογές. Πώς σκέφτεσαι να το διαχειριστείς? Θα σου πω. Παίρνω έτσι βαθιές ανάσες. Με κυριεύει ο θυμός. Αυτό που σου είπα πριν, ότι μπαίνεις μέσα στο θυμό. Προσπαθώ να αντιληφθώ ποια είναι η δυσκολία που οδηγεί τα άτομα που παίρνουν αυτή την απόφαση στο να μην επιτρέπουν να πάρω εγώ νερό στο χωράφι μου. Προσπαθώ δηλαδή να μπω στο δικό τους το ρόλο. Mm-hmm. Δεν καταφέρνω να αντιληφθώ ποιος λόγος έτσι βάζει ένα χι σε έναν άνθρωπο που ονειρεύεται να ζήσει ισότιμα με τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού. Και πάλι με κυριεύει ο θυμός και πάλι λέω, όπα Μάνο, χαλάρωσε, εντάξει, οκ. Okay. Την ομορφιά. Ξέρεις τι που είναι η ομορφιά σε αυτή την ιστορία? Ότι υπάρχει η αγάπη του κόσμου. Όλο το νησί είναι με το μέρος μου. Όλο το νησί, όταν είπα θα σηκωθώ να φύγω, γιατί έγινε και ένα δημοτικό συμβούλιο που ψηφίσανε 11 από τους 13 δημοτικούς συμβούλους να πάρω άμεσα νερό. Έχει βγει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και έχει επικυρωθεί μάλιστα και από την Επιτροπή την 152. Απογοητεύτηκες που έκανες αυτή την επιλογή στη ζωή σου? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ωραία, γιατί θέλουμε να έρθουμε στο νησί, δεν θέλει να φύγει. Και βέβαια, όχι, δεν θα φύγω. Όχι, δεν έχω απογοητευτεί. Με έχει κουράσει και με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό που σου είπα, που σου περιγράφω, αλλά. Θεωρώ ότι είναι και αυτή μια δυσκολία, όπως σου περιέγραψα πριν, που έχω περάσει πάρα πολύ στη ζωή μου και κάποια στιγμή θα περάσει, θα λυθεί αυτό το πρόβλημα και θα είναι όλα καλά και θα είναι
Ένα μάθημα το οποίο ακόμα δεν το έχω πάρει στα χέρια μου. Αλλά θα έχεις περάσει εξετάσεις. Ναι, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή το μάθημα, θα το δω. Ότι αυτό που ζω τώρα, τη δυσκολία, ήταν αυτό το μάθημα. Θα ξέρω να σου το πω αργότερα. Στέπαν Ιδίν, λοιπόν. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας και για τη βόλτα σου μέχρι πάρα εδώ. Πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά, πραγματικά. Σε ευχαριστώ. Και την επόμενη φορά στο νησί. Με σαγιονάρα στην Άμμο, σε ευχαριστώ. Να έρθεις να πιούμε τσαγάκι. Θα σου έρθω μόνο έννοια σου. Τέλεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.